Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 36χρονου που συνελήφθη για δύο ληστείες ηλικιωμένων γυναικών δόθηκε στη δημοσιότητα. Η μία μάλιστα έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Λίγα δευτερόλεπτα πριν επιτεθεί στην Άτια 85χρονη στην Ηλιούπολη, ο 36χρονος την πλησιάζει σιγά σιγά με το μηχανάκι του. Την άφησε μια φίλη της ένα στενό πιο πίσω και πήγαινε προς το σπίτι της, που είναι δύο στενά μετά από το μαγαζί μου. Και από πίσω της ήρθε το μηχανάκι, την χτύπησε, έπεσε κάτω. Ο δράστης αρπάζει την τσάντα της ηλικιωμένης. Η άτυχη γυναίκα πέφτει στο έδαφος, τραυματίζεται βαριά στο κεφάλι και δύο μέρες μετά καταλήγει στο νοσοκομείο. 17 ημέρες αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου, ο 36χρονος κλέβει ένα μηχανάκι. Το επόμενο πρωί χρησιμοποιεί το μηχανάκι για να προσεγγίσει και να αρπάξει την τσάντα 75χρονης πεζής γυναίκας στη Δάφνη. Άκουσα μια κυρία να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Φώναξα τα παιδιά μου να βγουν έξω και συνάμα εκείνη την ώρα είχαν βγει οι κυρίες έξω της γειτονιάς που να τη βοηθήσουν. Η 75χρονη τραυματίζεται βαριά στο χέρι και στο ισχύο της. Και περνάει και της δίνει μια της γυναίκας και τη ρίχνει κάτω και ακούω τις φωνές. Και βγήκα, την προσπάθησα να σηκωθεί η γυναίκα. Βγήκα, την βρήκα τη φίλη μου, πολύ χτυπημένη. Έχει σπάσει το χέρι, θα κάνει χειρουργείο και η λεκάνη της έχει ραΐξει. Την Παρασκευή, ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση φυλάκισης 15 μηνών για κλοπή και ταυτοποιήθηκε και για τις δύο επιθέσεις.